Νίκος ο Σερβετάς. Τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Ξέχασε όμως να πει καλά πολλά, αλλά... Ξέχασε να πει εκεί που έκανε κάποιες αναφορές στην αρχή. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά περιστατικά που ζήσαμε από κοινού, γι' αυτό το αναφέρω, που ήταν η υπόθεση της Νέας Κίου, Νίκο, με τους τσιγκάνους της περιοχής και με την απόφαση μιας ολόκληρης πόλης, μιας κομμόπολης της Νέας Κίου, που συλλογικά, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα και αριστεροί άνθρωποι, δυστυχώς, είχε αποφασίσει το σύνολο της πόλης να μην μπαίνουν οι Ρωμά και τα παιδιά των Ρωμά μέσα στην πόλη. Ούτε στο σχολείο, ούτε στο φαρμακείο, ούτε για ψωμί, ούτε για φαγητό, ούτε για βόλτα. Και στις εισόδους της πόλης είχαν φρουρά, μερόπαλα, φουσκωτή, μερόπαλα, για να εμποδίσουν τα τσιγκανόπουλα και τους τσιγκάνους να μπουν στην πόλη, για οποιονδήποτε λόγο. Αυτά λίγα χρόνια πίσω. Λίγα χρόνια, όχι πολλά, όχι του όλου. Πάλε ποτέ. Είχαμε βρεθεί τότε μια ομάδα συντρόφων, συναγωνιστών, φίλων, αρκετός κόσμος, καμιά εκατοστή από την Αθήνα. Φτάσαμε στην Νέα Κίου να συζητήσουμε και με την Δημοτική Αρχή, αλλά και με τους τσιγκάνους. Δεν είναι τσιόρ, γιατί μπορεί να μίλαγα, να μιλήσω αποκλειστικά γι' αυτό εν τέλει και θέλω να πω άλλα, αλλά είναι, νομίζω, ενδεικτικό μιας πραγματικότητας η οποία υπάρχει, είναι ορατή και είναι ταυτόχρονα και αόρατη. Γιατί πολλά από αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, γιατί αυτά μην έχουμε καμία αμφιβολία, μπορεί να συμβαίνουν και σε χώρες άλλες της Ευρώπης και του κόσμου και συμβαίνουν, όλα αυτά ισχύουν και σήμερα. Και ισχύουν και στη δική μας την μικρή και όμορφη χώρα, και πρέπει να δούμε πώς αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν είναι απλώς, δεν είμαστε εδώ δημοσιογράφοι για να καταγράφουμε τις ειδήσεις, αλλά πρέπει να δούμε και με ποιον τρόπο εμείς ως αριστερά, διότι είμαστε και στην κυβέρνηση, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, θα πρέπει να ενεργούμε. Τώρα, συνομιλητές και σύντροφοι, με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση, διάβασα μία, ας την πούμε, είδηση, μία επίθεση, λεκτική προφανώς, ασφαλώς, στην ανακοίνωση της εκδήλωσής μας. Αυτή η λεκτική επίθεση ήταν, επίοικος τη χαρακτηρίζω, επιθετική. Έγινε σε σύντροφό μας, εδώ της οργάνωσης λίγο, το σύντροφο τον Κώστα τον Βίτσο, που είναι και από τους βασικούς συντελεστές της εκδήλωσης, η οποία έλεγε τα εξής, τα περιγράφει ο ίδιος ο Κώστας, τα αποτυπώνει, τα αποδίδει, και διαβάζω αυτή την αναφορά για να μπορέσουμε να κάνουμε και την κουβέντα μας. «Ρε σι Κώστα», λέει, στα τελίτσες, «οι νομοθετικές σας παρεμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα τελίτσες, για ό,τι κάνετε στις φυλακές ανηλίκων, στα τελίτσες, οι διεφυλικές ταυτότητες, η διαχείριση του προσφυγικού, οι ενταξιακές προσπάθειες για του Ρωμά και ό,τι άλλο συζητάτε ή θα συζητήσετε την Δευτέρα. Εμάς μας είπατε ότι θα καταργήσετε τον ένφια και ότι θα μας δώσετε πίσω τα λεφτά μας ή τα λεφτά. Δεν το κάνατε, μας προδώσατε και τώρα εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε προδομένοι». Αυτή ήταν μια κουβέντα που έγινε και όπως είναι όπως ο Κώστας, ο Βίτσας την απέδωσε και στο διαδίκτυο. Θα μπορούσα λοιπόν να το προσπεράσω. Να πω ότι εντάξει, ήταν μια κουβέντα ιδιωτικού χαρακτήρα και άρα άνευ σημασίας. Ή να το θεωρήσω ένα μεμονωμένο γεγονός. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Είναι μια γενικευμένη αντίληψη. Η άποψη αυτή λοιπόν, αν και χυδαία διατυπωμένη, έτσι, οι τελίτσες, το αντιλαμβάνεστε, δεν είναι καινούρια. Δεν είναι αποτέλεσμα μιας τσαντίλας ή μιας οργής που ενδεχομένως να είναι και δικαιολογημένη. Είναι μια άποψη παλιά που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια. Στην πιο ήπια μορφή της,
που δυστυχώς υπάρχει και εντός της αριστεράς, και αυτό δεν πρέπει οι συντρόφοι και συντροφοί να το ξεχνάμε, εκφράζεται με τη λογική ότι όλα αυτά που εμείς σήμερα συζητάμε, έκανε κάποιες αναφορές και ο Νικόλας, είναι ίσονος σημασίας και ότι είναι ένα κόλπο δικό μας, κόλπο του ΣΥΡΙΖΑ, για να ξεφύγει από τα μεγάλα, τα κρίσιμα ζητήματα, τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία. Για να το δούμε λοιπόν. Αν είναι έτσι, γιατί πρέπει να αναρωτηθούμε, να μην έχουμε βεβαιότητες, αλλά πρέπει να το ψάξουμε. Αν είναι έτσι, άλλο, αν όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι πράγματι μικρά και ασήμαντα, δευτερεύοντα, μην πούμε ότι είναι τίποτα. Δευτερεύοντα, όπως λένε πολλοί που δεν τα υποτιμούν κιόλας. Πώς εξηγείται ότι το προσφυγικό ζήτημα, το οποίο μέχρι πρόσφατα, πριν λίγο καιρό, ήταν ίσονο σημασίας, κατά τη γνώμη πολλών ανθρώπων, είναι πλέον η νέα μεγάλη παγκόσμια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις δυνάμεις δεξιάς και της αριστεράς, ανάμεσα στις δυνάμεις του πολέμου και της ειρήνης, των τεράστιων συμφερόντων και της δικαιοσύνης, του ουμανισμού. Πώς εξηγείται η εικόνα της Ευρώπης φρούριο, τα συρματοπλέγματα, η πολιτική αποτροπής, οι ατελείωτες ώρες των συνόδων κορυφής για το θέμα αυτό, οι ανατριχιαστικές αποφάσεις που ενίοτε βγάζουν, που θυμίζουν πόλεμο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό, με τα πολεμικά ανακοινοθέντα. Αν ήταν τόσο ασήμαντο, αν ήταν τόσο μικρό ή έστω ένα δευτερεύον ζήτημα, γιατί όλα αυτά? Πώς εξηγείται, για να το πάμε λίγο παραπέρα, το μίσος Τραμπ, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για αποκλεισμό λαών και χωρών από την είσοδο στο έδαφος των ΗΠΑ? Επιμένουν όμως οι κατήγοροι. Είναι τσάμπα ελευθερίες. Δεν το έχουμε ακούσει αυτό? Εντάξει ρε παιδιά, τσάμπα ελευθερίες. Ακόμα και άνθρωποι δικοί μας που θέλουν να γίνουν και λένε, εν πάση περιπτώσει τσάμπα είναι, ας τις κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, από την πιο δική μας, από την αριστερή. Δεν είναι τσάμπα ελευθερίες. Και παρότι υποστηρίζουν ακόμα και άνθρωποι, όπως είπα, από μία θετική ματιά, αυτό το τσάμπα δείχνει ότι τη μη κατανόηση του ζητήματος. Συντρόφοι και σύντροφοι, οι ελευθερίες και τα δικαιώματα, τουλάχιστον έτσι πως τις καταλαβαίνει και τις καταλάβαινε η αριστερά, κόστησαν πάντα ακριβά, ακριβά. Κόστησαν αξιακά, κόστησαν ιδεολογικά, κόστησαν πολιτικά και σε κάθε περίπτωση οικονομικά. Ποιος λέει ότι είναι τσάμπα? Θα πούμε ένα μικρό παράδειγμα, θα μπορούσα να πω πολλά παραδείγματα, αλλά για να μπορέσουμε να το, να έχουμε ένα παράδειγμα να το συζητήσουμε. Συζητάμε παραδείγματος χάρη για την αναπηρία. Είναι εύκολο ασφαλώς να πεις ότι προασπίζομαι τα δικαιώματα του αναπήρου, ως νεθέλωμα, ή ότι δεν κάνω διακρίσεις. Μου τους συμπεριφέρομαι κανονικά, ρε αδελφέ. Είναι όμως δύσκολο, οικονομικά δαπανηρό, να αντιμετωπίσει τον ανάπηρο πολίτη με ισονομία και ισοτιμία. Έτσι δεν είναι? Όχι. Η προσβασιμότητα στην πόλη, όχι Λεωνίκος, θα μας πει μετά, η προσβασιμότητα στην πόλη κοστίζει. Κοστίζει. Οποιοσδήποτε δήμαρχος, αν ήθελε να δείξει ένα έργο, αν ήταν τσάμπα, θα το έκανε. Και θα λέει: εγώ είμαι με τους ανάπηρους. Κοστίζει η προσβασιμότητα στην πόλη. Να μπορεί ένας άνθρωπος με το καροτσάκι του αναπηρικού να κυκλοφορήσει και να πάει όπου θα πάει ο Νίκος ο Σερβετάς ή η Μαρία Γιαννακάκη ή όλοι εμείς. Τα κέντρα αποκατάστασης που ενίοτε χρειάζονται κοστίζουν και μάλιστα πάρα πολύ. Η ένταξη της ειδικής εκπαίδευσης εντός της γενικής εκπαίδευσης, γιατί αυτό είναι το μέλλον, αυτή πρέπει να είναι η προοπτική, επίσης κοστίζει, θέλει ανθρώπους, θέλει πολλά. Το τσάμπα, το οποίο ακούγεται συχνά, να μην ξεχνάμε ότι το οραματίζονται και το έχουν στον πυρήνα της σκέψης τους, είναι νεοφιλελεύθεροι οι συντρόφοι και συντρόφοι και οι αριστεροί, που θέλουν λιγότερο κράτος. Αυτό δεν λένε οι νεοφιλελεύθεροι, που ταυτόχρονα υποστηρίζουν και τα δικαιώματα, π.χ. ποτάμι. Λέω παράδειγμα, το ποτάμι. Τι θέλει το ποτάμι? Λέει δικαιώματα. Καλιά φορά μας βγαίνει και αυτά αριστερά στα δικαιωματικά ζητήματα. Αλλά ταυτόχρονα λέει λιγότερο κράτος. Λιγότερη κρατική παρέμβαση. Περισσότερη ιδιωτική πρωτοβουλία. Τι σημαίνει αυτό? Που μέσα σε αυτή, στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην έλλειψη κρατικής παρέμβασης, ασφαλώς θα χαθούν οι φτωχότεροι, οι φτωχοί άνθρωποι και θα επιβιώσουν
θα επιπλέψουν οι πλούσιοι. Διότι όλα τα ζητήματα έχουν και την ταξική τους πλευρά. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Επανέρχονται όμως οι κατήγοροι. Ο ΣΥΡΙΖΑ αδιαφορεί για το λαό και ασχολείται με την ανομία, την παρακμή, με το περιθώριο. Είναι η άποψη που εκφράζεται κυρίως από τη δεξιά και την ακροδεξιά και τους ναζιστές, ασφαλώς. Γι' αυτό και οι επιθέσεις είναι συνεχείς, αδυσόπιτες, βγαλμένες από το πιο σκοτεινό παρελθόν του δικού τους χώρου. Ενδεικτικά, να θυμίσω τις συνεχείς επιθέσεις στον νόμο Παρασκευόπουλο και στον ίδιο τον Παρασκευόπουλο για όσα προχώρησε ο ίδιος και η ελληνική κυβέρνηση ασφαλώς για τις φυλακές. Τις καμπάνες της θρησκευτικής ορθοδοξίας να χτυπούν πένθυμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το σύμφωνο συμβίωσης και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν έγινε για άλλα θέματα και πρόσφατα την κάνανε ολονυχτία, αν θυμάμαι καλά, για το Pride στην Θεσσαλονίκη. Ολονυχτία η Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπενθυμίζω τις κραυγές, το μίσος και τα ατελείωτα απαξιωτικά άρθρα της επιθέσης εναντίον της Τασίας Χριστοδουλοπούλου, Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τους πρόσφυγες και το καλό τους και την πολιτική μη αποτροπής που ακολούθησε η κυβέρνηση εκείνη την περίοδο με την Υπουργία της Συντρόφισσας της Τασίας. Τις επιθέσεις της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής στο δάσκαλο και σύντροφό μας τον Πέτρο τον Δαμιανό για τη δουλειά του στις φυλακές νέων Αυλώνα, και εδώ δεν το είπαμε αλλά υπάρχει και μια έκθεση από τα παιδιά, από τους φυλακισμένους νέους του Αυλώνα, μετά να το δούμε γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, δουλειά του δασκάλου και όχι μόνο, και άλλων ανθρώπων προφανώς, που εμάς μας κάνει υπερήφανους και υπερήφανες. Τις συνεχείς προβοκάτσιες, τις συνεχείς αναφορές στο όνομά μου και το ΣΥΡΙΖΑ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Άδωνη και τη Χρυσή Αυγή για την παρουσία μου στο κίνημα για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ασφαλώς, φίλες και φίλοι, οι επιθέσεις αυτές δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Σιγά τώρα που θα ασχολιόταν ο Μητσοτάκης με έναν Λάβρο και με έναν Παρασκευόπουλο. Δεν επιτίθεται σε μένα, δεν επιτίθεται στον Χριστοδουλοπούλο ή τον Δαμιανό ή τον Φίλη, αλλά σε όσα εμείς συμβολίζουμε, σε όσα ο χώρος μας, δηλαδή η αριστερά, συμβολίζει. Επιτίθεται στα δικαιώματα και τις ελευθερίες, επιτίθεται στην αριστερά. Και η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία, γιατί όλα έχουν τα ονόματά τους. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει το πρόσωπό της και το δείχνει καθαρά, και λένε με τον πιο σαφή τρόπο, περιγράφουν τη κοινωνία που ήδη θέλουν, που είχαν φτιάξει, που την οικοδομούσαν βήμα-βήμα και που θέλουν και σήμερα να ακολουθήσουν, με ζώνες κοινωνικού αποκλεισμού, με γκέτο, με διαρκή και συνεχή περιθωριοποίηση ενός περισσευούμενου και αόρατου κόσμου. Με αυταρχισμό. Γιατί υπάρχει, και αν το κουβεντιάσουμε μετά, υπάρχει αυτός ο περισσευούμενος κόσμος, υπάρχει ο αόρατος κόσμος. Το τελευταίο προηγούμενο διάστημα, για να είμαι επίσης σαφής, ζήσαμε τα τραγικά γεγονότα στο Μενίδη. Και εκεί αναδείχθηκαν εικόνες ενός παράλληλου κόσμου, μιας κοινωνίας που ζει στην άκρη της πόλης, αόρατη αλλά ορατή στην απόλυτη εξαθλίωση. Με τα πικρά παιδιά να παίζουν στο ρέμα της εσκατιάς, που στην πραγματικότητα είναι μια ατελείωτη χωματερή. Με τις καλύβες του Μπαρμπαθωμπά δίπλα ακριβώς σε πλούσια σπίτια, Ρωμά και Ρωμά, προσέξτε την ταξικότητα. Τα σπίτια που δεν έχουν φως και νερό, τα παιδιά που παίζουν στο ρέμα της εσκατιάς, και δίπλα υπάρχουν τα σπίτια τα μεγάλα, τα καλά, έως βιλίτσες. Με τον αποκλεισμό από την παιδεία, με τα γυφτάκια στο έλεος μαφιών, νεκροεμπόρων και εμπόρων όπλων. Και όταν η κυβέρνηση εξήγηλε αργά, γιατί πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας ενίοτε, αλλά τα εξήγηλε. Πρώτα μέτρα για την κοινότητα του Ρωμά, μέτρα αυτονόητα, ανακουφιστικά, μέτρα ελπίδας, οι δυνάμεις της δεξιάς και της ακροδεξιάς έκαναν νέες επιθέσεις, αφιέρωσαν πάρα πολύ μελάνη για αυτές τις εξαγγελίες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ασχολήθηκε με αυτόν τον περισσευούμενο κόσμο, με τους αόρατες. Αλλά οι κατήγοροι επιμένουν. Ασχολείστε με περιθωριακά ζητήματα. Έχει διάφορα επίπεδα. Είναι βεβαίως ανιστόρητοι. Γιατί ξέχασαν όσοι το λένε ή θέλουν να ξεχάσουν ή γιατί φλερτάρουν, είναι διαφορετικά τα επίπεδα, τα τρίγωνα που ήταν γραμμένα στα μπλάτσα των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της ναζιστικής θηριωδίας. Αυτά τα ασήματα, τα περιθωριακά ζητήματα, που δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε εμείς, αλλά γιατί έχουμε άλλα μεγάλα κρίσιμα ζητήματα, που είναι κρίσιμα ζητήματα. Υπενθυμίζω, κίτρινο τρίγωνο για τους Εβραίους, κόκκινο για τους πολιτικούς κρατούμενους, πράσινο για τους κακοποιούς, ροζ για τους ομοφυλόφιλους, μαύρο για τους αποσάρδοστους, μπλε για τους μετανάστες, καφέ για τους τσιγκάνους. Το παζλ του περισσευούμενου κόσμου, τότε και σήμερα. Δείτε, βεβαίως έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά δείτε το, αυτά τα τρίγωνα, μπλε, πράσινα, κίτρινα, ροζ, με έναν τρόπο υπάρχουν και σήμερα. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, ανάμεσα στην ελευθερία και την απόλυτη ανελευθερία, ανάμεσα στην διαφορετικότητα και την ισοπεδωτική ομοιότητα. Από τότε βεβαίως έχουν περάσει τα χρόνια, οι κοινωνίες άλλαξαν, οι συνειδήσεις μετασχηματίστηκαν. Αλλά παραμένουν χώρες που η ομοφυλοφιλία διώκεται σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και με θάνατο. Σήμερα διώκονται ή φυλακίζονται ή και με θανατική ποινή. Οι μετανάστες δεν έχουν ραμμένο πάνω τους τον πλητρίγωνο, δεν τους πάνε στο Auschwitz, αλλά τους πλήγουν στις φουρτουνιασμένες θάλασσες, τους κλείνουν τα σύνορα. Οι απροσάρμοστοι, αναρωτιέμαι τι να σημαίνει άραγε αυτό, δεν έχουν στο πέδιο τους το μαύρο τρίγωνο, αλλά έχουν προφανώς μια θέση σε άθλια ψυχιατρία ή μένουν εκτός κοινωνίας. Οι τσιγκάνοι δεν έχουν πλέον το καφέ τρίγωνο, αλλά βιώνουν μια συνεχή δίωξη. Το πράσινο για τους παραβατικούς δεν ισχύει. Τώρα στον Γκουαντανάμο το χρώμα είναι πορτοκαλί, έχει αλλάξει το χρώμα. Και στις υπόλοιπες χώρες το γκρι ήταν το χρώμα, ήταν και είναι το χρώμα στη χώρα των κλουβιών. Ασήμαντα πράγματα, λένε οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, περιθωριακά, περασμένα, ξεχασμένα. Αλλά δεν έχουν την ίδια γνώμη οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου. Δεν έχουν την ίδια γνώμη με αυτούς που το λένε. Στη ΣΥΠΑ, να μια μεγάλη δύναμη του Τραμπ, οι γυναίκες, οι πρόσφυγες, οι γκέι και οι λεσβίες, οι μουσουλμάνοι δεν έχουν θέση. Με συγκεκριμένα μέτρα που παίρνει ο Τραμπ. Πάμε λίγο παραδίπλα. Στη Ρωσία, άλλη μια μεγάλη δύναμη, υπερδύναμη, στη Ρωσία του Πούτιν, η ΛΟΑΤ κοινότητα δεν έχει κανένα δικαίωμα. Διώκεται, ζει στην παραδομία. Παράνομοι, έχουν παράνομες οργανώσεις. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στη Ρωσία του Πούτιν. Πάμε λίγο παρακάτω. Η τρίτη μεγάλη δύναμη, τούτη τη στιγμή στον κόσμο, το Ισλαμικό κράτος, πετάει από τις ταράτσες τους ομοφυλόφιλους, έχουμε δει εικόνες, όπως τα πέταγαν κάποιοι άλλοι τα σκουπίδια τους. Δείτε λοιπόν τώρα τις διαφορές και δείτε και τις συμπτώσεις, τις συναντήσεις. Ενίοτε λοιπόν το διαφορετικό αλλάζει, η λογική όμως είναι η ίδια. Δεν αντέχουν το διαφορετικό, την πολυχρωμία, τους διαφορετικούς πολιτισμούς, το μαύρο, το άσπρο, το κόκκινο, το κίτρινο, το μπλε. Στη σκέψη τους το διαφορετικό ενοχλεί, είναι ένα ενδυνάμει κίνδυνος και είναι για αυτό το σύστημα το οποίο θέλουν. Γι' αυτό έχει και τεράστια σημασία και εδώ στη χώρα μας και η δική μας πρακτική. Και εδώ λοιπόν πράγματι είναι ο δικός μας ρόλος, ο ρόλος της αριστεράς, όπου αυτή υπάρχει. Γιατί καμία κοινωνία δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν μετασχηματιστεί η σκέψη, η συνείδηση, η κουλτούρα, η ίδια η παιδεία. Καμιά κοινωνία δεν μπορεί να αλλάξει όσο τα δικαιώματα θα είναι αόρατα, όσο οι διακρίσεις θα μένουν αναλύωτες και υπαρκτές. Καμιά κοινωνία δεν μπορεί να αλλάξει, ακόμα και αν καταργηθεί ο έμφυα και πρέπει να καταργηθεί ο έμφυα. Αν βγούμε από την Επιτροπή, αν τελειώνουν τα μνημόνια που πρέπει να είναι μια διαρκής μάχη. Την ίδια ώρα λοιπόν που θα δίνουμε αυτή τη μάχη και πρέπει να τη δώσουμε με μεγαλύτερο δυναμισμό και αποφασιστικότητα, γιατί είναι τελειώνω Νικό. Ο νους μας πρέπει να υπάρχει πάντα στο παιδί που δέχεται μπούλινγκ γιατί δεν μοιάζει με τα άλλα παιδιά,
γιατί είναι κοντό, για παράδειγμα, ή χοντρό, ή δεν μιλάει όπως τα άλλα. Το παιδί που έχει, ας πούμε, με μια, σε εισαγωγικά, μια πιο θηλυκή εμφάνιση ή συμπεριφορά. Την ίδια ώρα που θα δίνουμε τη μάχη στις συνόδους κορυφής με τους διευθύνσεις τοκογλύβους, χρειάζεται να έχουμε το νου μας τα συνόδευτα προσφυγόπουλα στους ξεριζωμένους ανθρώπους, και το καλό τους θα πρέπει να το λέμε και να το εννοούμε. Καμιά κοινωνία δεν αλλάζει, δεν μετασχηματίζεται, όσο το τράφικινγκ, οι αγροπολισίες γυναικών θα είναι υπαρκτές. Όσο οι ανάπηροι θα μένουν κλεισμένοι στο σπίτι τους, γιατί η πόλη είναι εχθρική, απροσπέλαστη, προφανώς αφιλόξενη. Όσο ο φυλακισμένος θα ζει σε πειθαρχικά πουντρούμια. Όσο οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, όσο θα συναντούν μπροστά τους ένα απόρθητο φρούριο. Όσο η προσφυγιά και η μετανάστευση θα θεωρείται παράτυπη και λαθρέα. Έχουμε βρει νέα φράση να χρησιμοποιούμε ακόμα και σε επίσημα κείμενα, ακόμα και σε κείμενα της ελληνικής κυβέρνησης, να χαρακτηρίζουμε παράτυπη τη μετανάστευση. Όσο οι φράουλες στη Μανολάδα θα είναι ποτισμένες με το αίμα των εργατών γης. Όσο το Τσιγκανόπουλο θα ζει χωρίς φως και νερό μέσα στις λάσπες και τη χωματερή. Όσο τα ομόφυλα ζευγάρια δεν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Γι' αυτό υπενθυμίζουμε ότι η θέση, η δική μας θέση του κόμματός μας με αποφάσεις συνεδριακές είναι ισονομία μέχρι τέλους. Θα τα πει και ο Νίκος. Ισονομία μέχρι τέλους, που σημαίνει και πολιτικός γάμος. Η υπόθεση των δικαιωμάτων, συλλόγοι και σύντροφοι, από τη σκοπιά της αριστεράς δεν είναι εύκολη, δεν είναι ανέξοδη, ασφαλώς δεν είναι ουδέτερη. Η μεροληψία μας είναι ορατή και σαφής. Είμαστε με τους πολλούς και με τις πολλές, αλλά είμαστε ταυτόχρονα και με τους λίγους. Η ταξική μας ματιά διαπερνά και τα λεγόμενα διαταξικά ζητήματα. Ωστόσο, η ουμανιστική αντίληψη αριστεράς, της ανανεωτικής, της ριζοσπαστικής αριστεράς, δεν της επιτρέπει να κάνει διάκριση στις διακρίσεις. Τα δικαιώματα έχουν καθολικότητα και εμείς οι αριστεροί και οι αριστερές διεκδικούμε το ίδιο πείσμα, το ίδιο πάθος. Τα δικαιώματα, είτε αυτά αφορούν δικούς μας, είτε αφορούν ακόμα και τους εχθρούς μας. Βλέπω τη Βασιλική την Κατριβάνη και θυμάμαι, το είχα σημειώσει και εδώ, σε μια συγκέντρωση υπεράσπισης μιας θεατρικής παράστασης που γινόντουσαν επιθέσεις από την πλευρά των πιο συντηρητικών σκοταδιστικών δυνάμεων, και είχαμε πάει μια ομάδα ανθρώπων να περιφρουρήσουμε την παράσταση. Εκεί η αστυνομία, χριστιανικές ή παραχριστιανικές οργανώσεις, ακροδεξιοί, χρυσαυγίτες κλπ. Και κάποια στιγμή τα ΜΑΤ, αστυνομικοί, επιτέθηκαν σε έναν άνθρωπο από το αντίπαλο στρατόπεδο και άρχισαν να το χτυπούν, από τους απέναντι δηλαδή. Και βγήκαμε, θυμάμαι εγώ και η Βασιλική, και υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα του ανθρώπου να φωνάζει, να διαμαρτύρεται εναντίον μας και να μην το χτυπούν. Τους έκανε τρομακτική εντύπωση βεβαίως η στάση μας αυτή. Όμως αυτό σημαίνει ότι έχω αρχές και αξίες. Και μια και το από αυτό, λέω, υποστηρίζω και εδώ δημόσια ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δικαιούνται άδεια από τις φυλακές. Το ίδιο όμως, προσέξτε, το ίδιο προσωπικά και όχι μόνο εγώ είχα υποστηρίξει και για τον τελευταίο δικτάκτορα, τον Τερτελή, που βρισκόταν στις φυλακές για πολλά πολλά χρόνια. Να βγει, είχα πει, και η δημοκρατία δεν πρέπει, δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται, όπως και η αριστερά δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται. Η ελευθερία φτιάχνει ελεύθερους ανθρώπους και ελεύθερες κοινωνίες. Ο χρόνος μου έχει περάσει, προσπερνώ διάφορα. Συντρόφοι και σύντροφοι, δεν χωρούν ολιγορίες και δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική το ένα βήμα κάνουμε πίσω, κάνουμε μπροστά και ας κάνουμε και δύο βήματα πίσω μπροστά στα κορυφαία λεγόμενα ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μία ούτε δύο φορές έχει πει δημόσια ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει η κυβέρνησή του, εφόσον αυτή έρθει, θα είναι να επαναφέρει τις φυλακές τύπου γάμα. Το πρώτο. Και το έχει πει επισήμως και όχι μία φορά. Να ξαναφτιάξει δηλαδή ένα τάφο για ζωντανούς όπως αυτόν που είχε φτιάξει στις φυλακές Δομοκού. Εκεί που ήταν, υπενθυμίζω, και ο Τάσος Θεοφίλου που αθωώθηκε πανηγυρικά μετά όμως από 5 χρόνια σκληρού και ασφαλώς
άδικου εγκλισμού. Θα μπορούσα να πω και άλλα και για την Ιουλιάνα και για τη δικαιοσύνη που δεν είναι τυφλή, αλλά έχει τα μάτια της 14 και 18 και 25, μόνο που έχει μια μεροληψία και είναι απέναντι, και που βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι όλοι κρίνονται και η δικαιοσύνη κρίνεται, έχουμε το δικαίωμα να την κρίνουμε, γιατί είναι και η συζήτηση των ωρών και των ημερών. Και να πω τούτο μόνο, για να δώσω το λόγο, ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί παρά να νομολογεί και σε καμία περίπτωση να νομοθετεί. Διότι αυτό που έγινε σε πολλές περιπτώσεις είναι η ίδια η δικαιοσύνη, τα ίδια τα δικαστήρια να νομοθετούν εκείνη την ώρα και να κατασκευάζουν νέες καταστάσεις που οδηγούν βεβαίως τον εγκλισμό ανθρώπων κλπ. Είναι ένας διαρκής, ανοιχτός πόλεμος με τις δυνάμεις του κοινωνικού συντηρητισμού, κοινωνικού και πολιτικού συντηρητισμού. Πρέπει να το δώσουμε αυτή τη μάχη, αυτόν τον αγώνα, με πολύ μεγάλο πάθος και αποφασιστικότητα, την ίδια ώρα που θα δίνουμε τη μάχη για την απελευθέρωση της ελληνικής κοινωνίας και της πολιτείας από το ζυγό της Επιτροπίας και των Μνημονίων. Ευχαριστώ πολύ, συντρόφοι και συντρόφοι.